τους γίνονται με κεσαρική. Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Ιόλη Ορφανίδου Ετεοκλέους, είναι πρόεδρος του μη κυβερνητικού οργανισμού Birth Forward. Γεια σας. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα όσο αναδεικνύεται η κεσαρική σε αυτή την συχνότητα? Ναι. Καταρχάς να αναφέρουμε για ποιο λόγο διερευνάτε το θέμα και για ποιο λόγο θεωρείται ένα θέμα σοβαρό. Σωστά. Εννοείται ότι η κεσαρική είναι μια σωτήρια επέμβαση η οποία χρειάζεται να γίνεται όπου υπάρχει ιατρική ένδειξη. Κανένας δεν είπε να καταργηθούν οι κεσαρικές. Είμαστε ευγνώμων που ζούμε σε μια χώρα που όλες οι γυναίκες που χρειάζονται την χειρουργική αυτή επέμβαση έχουν πρόσβαση σε αυτή. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ποσοστά της τάξης πάνω από 15% πλέον δεν ωφελούν το γενικό πληθυσμό και αντίθετα μπορεί να έχουν συνέπειες και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στην υγεία του πληθυσμού. Για παράδειγμα, οι γυναίκες που γεννούν με κεσαρική μπορεί να έχουν περισσότερη πιθανότητα για αιμορραγία, περισσότερες επιπλοκές, περισσότερες πιθανότητες για επιπλοκές με τον πλακούντα στις επόμενες εγκυμοσύνες. Τα παιδιά που γεννιούνται με κεσαρική έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν άσθμα, διαβήτη, ακόμα και παχυσαρκία. Άρα έχουν καταγραφεί αυτά επιστημονικά. Ναι, 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 και σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Κύπρο έχουν καταγραφεί. Τώρα, υπάρχει όμως ιατρική, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πέρα από τη στατιστική που είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, υπάρχει ιατρική εξήγηση γιατί η κεσαρική οδηγεί σε αυτά τα πράγματα? Κοιτάξτε, γιατρός δεν είμαι για να σας δώσω την ιατρική εξήγηση. Βεβαίως, να σας πω αυτά που γνωρίζω από την επιστημονική βιβλιογραφία. Ένας λόγος που πιθανολογείται είναι ότι τα μωρά που γεννιούνται με κεσαρική δεν είναι ακόμα έτοιμα να αντιμετωπίσουν την εξωμήτρια ζωή. Και γι' αυτό και είναι και ο λόγος που δίνεται κορτιζόνη στη μητέρα λίγο πριν γεννήσει με κεσαρική για να ετοιμαστούν οι πνεύμονες του μωρού. Ένας άλλος λόγος είναι ότι το παιδί που δεν περνά από το γεννητικό κανάλι δεν παίρνει τα μικρόβια της μητέρας που βρίσκονται εκεί, τα οποία είναι ο πρώτος παράγοντας που θα ξεκινήσει να δώσει την όθηση στο ανοσοποιητικό σύστημα να ξεκινήσει να λειτουργεί και να δημιουργεί αντισώματα. Μάλιστα. Βέβαια, πολλές φορές αυτό μπορεί να αντισταθμίζεται με το θυλασμό, με τα αντισώματα που μπορεί να δώσει μια μητέρα μέσα από το θυλασμό. Και είναι και σίγουρα και άλλες αιτίες, τις οποίες δεν γνωρίζω εγώ να εντρυφήσω εις βάθος, αλλά αυτές εικάζεται ότι είναι οι δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους υπάρχουν αυτά τα θέματα. Το θέμα είναι... Άρα αντιλαμβάνεστε... Το θέμα είναι ότι όταν μια μητέρα, όταν δύο γονείς τέλος πάντων πηγαίνουν στην κλινική για να γεννηθεί το μωρό τους, που είναι μια πολύ σπουδαία στιγμή στη ζωή τους και στην κοινή τους πορεία, αυτό που εμπιστεύονται είναι ο γιατρός. Δεν έχουν άποψη, ακριβώς, γιατί δεν έχουν ιατρική γνώση για το πώς πρέπει να γεννηθεί ένα παιδί και τι κίνδυνοι υπάρχουν. Άρα τα κλειδιά εκείνη την ώρα είναι στα χέρια του γιατρού. Ναι. Και όντως δεν πρέπει κανένας να σπουδάσει γυναικολόγος ή μευτήρας για να μπορέσει να γεννήσει το παιδί του όπως θέλει. Εμείς ως οργανισμός έχουμε επισημάνει ορισμένους παράγοντες που θεωρούμε ότι κάποιους πυλώνες πάνω στους οποίους θεωρούμε ότι έχει οικοδομηθεί η κατάσταση. Ένας από αυτούς είναι αυτός που αναφέρατε τώρα, ότι μέσα στα πλαίσια της καλής ιατρικής πρακτικής, ένα απαραίτητο στοιχείο είναι και η λήψη πληροφορημένων αποφάσεων μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας. Μάλιστα. Δηλαδή, να μην είναι ο γιατρός... Έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι ο γιατρός είναι ο απόλυτος κάτοχος της γνώσης, αυτός θα μας πει τι θα κάνουμε. Όμως δεν ενεργούμε έτσι στην πραγματική μας ζωή. Να σας πω μια αναλογία. Έχεις ένα πρόβλημα στο γόνατο σου. Πας στον ορθοπαιδικό, σου λέει αμέσως πρέπει να κάνεις εγχείρηση. Μάλιστα. Χωρίς δεύτερη κουβέντα, πας και το κάνεις, δεν σκέφτεσαι να πάρω μια δεύτερη γνώμη. Σωστά, σωστά. Βέβαια, όλα αυτά όταν υπάρχει χρόνος από πριν να δουλευτεί. Εκείνη την ώρα, μέσα στον τοκετό, δεν μπορεί η γυναίκα να αγνοήσει τις συμβουλές του γιατρού της και να κάνει του κεφαλιού της και να πει: όχι, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω. Ναι. Διότι παίζει πάντα αυτό το κινδυνεύει το μωρό σου και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Επομένως,
είναι πολύ σημαντικό η συζήτηση να γίνεται εκ των προτέρων, η επιλογή του παρόχου να γίνεται πολύ προσεκτικά. Κάτι που εμείς ζητήσαμε χτες στη συνάντηση στη Βουλή είναι να νομοθετήσουν οι έντιμοι κύριοι βουλευτές και βουλευτρίες, ώστε να αρθούν τα οποιαδήποτε εμπόδια που αφορούν την δημοσιοποίηση των στοιχείων του κάθε γυναικολόγου, που αφορούν τα ποσοστά των καισαρικών και τα ποσοστά των φυσιολογικών τοκετών. Φυσικά, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει για όλες τις ειδικότητες του ΓΕΣΥ, για να μην βάζουμε τους γυναικολόγους. Ακριβώς. Αλλά θεωρούμε ότι θα συμβάλλει ως μέρος μιας συνειδητής απόφασης εκ μέρους της γυναίκας και του ζευγαριού στην επιλογή του παρόχου. Αν δηλαδή εγώ θέλω να γεννήσω φυσιολογικά και είμαι με την εντύπωση ότι ο γιατρός μου το υποστηρίζει, επειδή το έχουμε ακούσει, έρχονται σε εμάς πάρα πολλές μαρτυρίες. Α, ναι, ο γιατρός μου πολλά υπέρ του φυσιολογικού, στηρίζει με. Και στο τέλος, να προγραμμίσουμε μια καισαρική, γιατί να πάω διακοπές, ας πούμε. Και δύσκολα αλλάζει μια γυναίκα πάροχων γυναικολόγων την τελευταία στιγμή. Επομένως, αν εγώ θέλω να γεννήσω φυσιολογικά και ξέρω ότι ο γιατρός μου έχει 70-80% καισαρικές, γιατί να τον προτιμήσω, γιατί να πάω κάπου αλλού που ξέρω ότι έχει, ότι στηρίζει πραγματικά. Και αυτό βεβαίως ανατροφοδοτεί και καθοδηγεί κιόλας και τη φήμη του γιατρού και την εμπιστοσύνη που δίνει η κάθε μητέρα, η ετοιμόγενη στον κάθε γιατρό ή για την επιλογή γυναικολόγου, ας πούμε. Ναι, η φήμη είναι κάτι σχετικό, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις αν ακούσεις 2-3 γνώμες, αν είναι όντως αντιπροσωπευτικές ή αν απλά έτυχε να είναι το συγκεκριμένο δείγμα που ρώτησες σχετικό με αυτόν ή όχι. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρχουν τα στατιστικά διαθέσιμα. Αλλά αυτό, κοιτάξτε, είναι μόνο ένα μικρό μέρος της λύσης. Δεν σημαίνει ότι αν γίνει αυτόν αυτόματα θα λυθεί. Δεν σημαίνει ότι αν ανεβεί η αμοιβή των γιατρών για το φυσιολογικό τοκετών και πέσει η αμοιβή της καισαρικής, θα δοθεί η λύση. Όπως λέχθηκε από κάποιους βουλευτές εχθές στην Επιτροπή. Η λύση που θα δοθεί δεν θα δοθεί από μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να έρθουμε να το δούμε ολιστικά το ζήτημα από πολλούς παράγοντες, από συγκεκριμένους πυλώνες. Και εδώ είναι που θέλουμε να δώσουμε ως οργανισμός τη βεβαίωση μας ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς προς εκείνο το σημείο. Τώρα με την Εθνική Επιτροπή, την ad hoc ίδρυση της, την ad hoc Εθνική Επιτροπή για την προώθηση του φυσιολογικού τοκετού και τη μείωση της προαιρεότητας, στην οποία συμμετέχουμε και εμείς ως μέλη της ΟΣΑΚ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή και θέλει μελέτη.